Εν μέσω κανονιοβολισμών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος ρίχνει στα παγωμένα νερά του ποινιού ποταμού τον Τίμιο Σταυρό. Έξι θαραλέοι κολυμβητές βουτούν για να τον πιάσουν και να πάρουν την ευλογία του. Για άλλη μία χρονιά, τα Άγια Θεοφάνεια γιορτάστηκαν και στη Λάρισα με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη παρουσία της θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, καθώς και πλήθος κόσμου που παρά το τσουχτερό κρύο έδωσαν το παρόν. Σε ηλίκιος, σε δοσάζει σε γίνη, σε εφηγάνει τα άστρα, σε υπακούει το φως, σε φρύτου συνάντηση, σε δουλεύουν συνεπηγέ. Το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου τελέστηκε θεία λειτουργία, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε η πομπή προς τη γέφυρα Αλκαζάρ όπως κάθε χρόνο για τη ρήψη του Σταυρού. Τις ευχές στο ποίμνιό του έδωσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, έχοντας στο πλευρό του τον τυχερό που κατάφερε να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό και είναι ο 38χρονος Ζήσης Γκανής που για πρώτη φορά βούτυξε φέτος. Στο ποίμνιό λοιπόν σήμερα, τη μεγάλη αυτή εδώ και λαμπρά ημέρα, ρίξαμε το Σταυρό και ειδού ο κολυμβητής ο οποίος έπιασε το Σταυρό και μας τον παρέδωσε. Να ευχηθούμε σε όλους ο Σταυρός του Κυρίου να μας φέρει φως στη ζωή μας και χαρά, χαρά πνευματική. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Εδώ πήγα στον ποινιό. Πρώτη φορά το πιάνω στη ζωή μου και άλλα τίποτα δεν ξέρω. Καλή χρονιά κιόλας. Πρώτη φορά, πού τη ξέρεις? Ναι, πρώτη φορά. Πώς ήταν στην εμπειρία? Ήταν υπογωμένο πολύ. Πάκουσα και τώρα κρυώνουμε. Ευλογία, έτσι. Ευλογία, ναι. Πάτε να ευλογεί ο Θεός. Οι επόμενες 60 ημέρες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του τόπου, τόνισε σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης, που βρέθηκε σήμερα στη Λάρισα. Ενώ τις δικές τους ευχές έδωσαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Ζώης και Μάξιμος Χαρακόπουλος. Οι επόμενες 60 ημέρες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον και για την πορεία του τόπου. Εκτιμώ ότι η συνένεση και η ενότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην υποστήριξη που απολαμβάνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, αποτελούν ένα εχέγγυο για να έχουμε μια ομαλή έκβαση στην υλοποίηση των συμφωνιών της 26 Οκτωβρίου, καθώς επίσης και στην υλοποίηση της Συμφωνίας για τη Νέα Δανειακή Σύμβαση, που θα επιτρέψει στη χώρα μας να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση και αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων. Τα φώτα είναι η μέρα ανανέωσης και ελπίδας. Θέλω να ευχηθώ να μας χαρίσει ο Θεός φώτιση, να κάνουμε τις σωστές επιλογές όλοι μας, για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Ελλάδα αξίζει περισσότερο φως και δικαίωμα στην ελπίδα. Στο χέρι μας είναι να ανατείλουν φωτεινότερες μέρες για την πατρίδα μας. Προς αυτή την κατεύθυνση ο καθένας θα συμβάλλει με τις δυνάμεις του. Καλή χρονιά με υγεία, αισιοδοξία, δύναμη και επιμονή. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα από το πρωί σε όλο τον νομό Λάρισας.